ανακοινώσουμε μία ακόμα προγραμματική μας δέσμευση που αφορά την κατασκευή και λειτουργία καταδυτικών πάρκων στον Κορινθιακό και το Σαρανικό κόλπο στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίου. Οφείλω εκ προημίου να πω ότι είναι μία πρόταση ενός συμπολίτη μας, η οποία βέβαια έχει διανθιστεί από την ομάδα δράσης και ανάπτυξης του Δήμου μας, της παράταξής μας. Είναι μία πρόταση που στηρίζεται στη φιλοσοφία και στο σχέδιο που έχει αναπτύξει ένας συμπολίτης μας, ο Βασίλης, ο νικητέας, και είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Όπως είχα κάνει σε προηγούμενη προγραμματική δέσμευση για το Οικολογικό Εκπαιδευτικό Ενεργειακό Πάρκο, την πρόταση του Λάμπρου του Κωστάρα και του Λεωνίδα του Φωτιάδη. Είμαι υποχρεωμένος, αυτό απαιτεί η ιδεοντολογία, να το αναφέρω. Η πρόταση λοιπόν του Βασίλη του Νικητέα που την έχουμε υιοθετήσει είναι η εξής. Ποιο είναι το αντικείμενο της πρότασης για την κατασκευή καταδυτικών πάρκων? Είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο που έχει σαν στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση του καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Κορινθίων, μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού που τελευταία εξελίσσεται ραγδαία σε όλη τη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, αλλά στη Μεσόγειο, Κροατία, Μάλτα, Ισπανία είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Καταδυτικός τουρισμός αναψυχής είναι η υποβρύχια περιήγηση σε προστατευόμενους υποθαλάσσιους χώρους, καταδυτικά πάρκα και υποβρύχια μουσεία που επιλέγουν οι επισκέπτες τουρίστες, συνδυάζοντας τις διακοπές τους με ατομικές ή οργανωμένες καταδύσεις, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και τεχνικές, καθώς και η εκμάθηση ή η καθοδήγηση κατάδυσης με σκοπό την εξερεύνηση του υποβρύχιου βυθού με τους ζώντες οργανισμούς και την υποθαλάσσια γεωμορφολογία του για λόγους αναψυχής, άσκησης και απόκτησης γνώσεων και εμπειριών. Ποιος είναι ο σκοπός της πρότασης? Να παρουσιαστούν ενδεικτικά νέα εναλλακτικά τουριστικά προϊόντα και νέες τουριστικές δράσεις που αποσκοπούν στην επιμήκυση της τουριστικής κίνησης. Να παρουσιαστεί και να επισημανθεί πως η προσεκτική αξιοποίηση του υποθαλάσσιου φυσικού και αρχαιολογικού πλούτου που διαθέτει ο Κορινθιακός και ο Σαρωνικός κόλπος μπορεί να αποτελέσει έναυσμα και κίνητρο για την προσέλκυση επισκεπτών τουριστών με διαφορετικές απαιτήσεις και εισοδήματα. Να προταθεί, συζητηθεί αλλά και να διερευνηθεί η προοπτική για την δημιουργία συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων όπως το Blue Growth και το Horizon 2020. Η ανάπτυξη συνεργασιών του φορέα σχήματος που θα δημιουργηθεί με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO, η Deutsche Welle, το National Geographic, το BBC και άλλοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη κοινών έργων, projects μεταξύ δημοσίου, δήμων και ιδιωτών. Ποιος είναι ο στόχος της πρότασης? Είναι η ανάπτυξη χερσαίων και υποθαλάσσιων χώρων με θεματική ταυτότητα, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πυρήνες αναψυχής και εκπαίδευσης. Να αναμορφωθεί η υπάρχουσα τουριστική αναψυχή αντίληψη για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού και του Σαρωνικού κόλπου. Ο τόπος ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου ποιος είναι? Είναι οι χερσαίες και θαλάσσιες υποδομές. Στο επιχειρηματικό σχέδιο βέβαια μπορούν να αναπτυχθούν γεωγραφικά στον Κορινθιακό κόλπο, συγκεκριμένα στην περιοχή αρχαίο λιμάνι Λεχαίου, έξω από το αρχαίο λιμάνι, στον Κορινθιακό κόλπο, και στο Σαρωνικό κόλπο στις περιοχές Λιχναρίου, Κατακαλίου, Αλμυρής και Κόρφου. Γιατί χρειάζονται και οι χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις για να λειτουργήσει ένα καταδυτικό πάρκο. Ποια είναι τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της περιοχής? Ο βυθός του Κορινθιακού κόλπου και του Σαρωνικού κόλπου. Ο βυθός του Κορινθιακού και του Σαρωνικού έχει αξιόλογο κάλος, εντυπωσιακά είδη πανίδας και πλούσια χλωρίδα. Έχει βραχώδη βυθό, ενδιαφέρουσα γεωλογική μορφολογία και ιστορικότητα περιοχής, τα οποία είναι σημεία έλξης για επισκέπτες τουρίστες που ασχολούνται με τις καταδύσεις. Προσφέρεται για καταδύσεις για περισσότερο από 8 μήνες το χρόνο. Οι θερμοκρασίες στη θάλασσα και εκτός θαλάσσης είναι κατάλληλες στην Μεσόγειο και ιδιαίτερα στους δύο αυτούς κόλπους για πολύ μεγάλο διάστημα καταδυτικού τουρισμού.
η διεθνής αναγνωρισιμότητα. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη ως τοποθεσία λόγω της συνεχούς ανάγκης της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας να κατανοήσει την τάφρο του Κορινθιακού κόλπου με έρευνες και δημοσιεύσεις που έχουν γίνει πάμπολες σε όλα τα δίκτυα. Ο Κορινθιακός κόλπος συγκεκριμένα, μαζί με τις λίμνες Μαλάου και Ταγκανίκα στην Αφρική, τον κόλπο Σουέζ στην Ερυθρά Θάλασσα, τη λίμνη Μπαϊκάλ στην Ανατολική Σιβηρία και την λεκάνη Γκουντλάρκ στον Ειρηνικό αποτελούν τις πιο διάσημες και αναγνωρίσιμες παγκοσμίως τάφρους του κόσμου. Καταλαβαίνετε τη σημασία του Κορινθιακού κόλπου που δυστυχώς εμείς οι Κορίνθοι και όχι μόνο οι Κορίνθοι και όλοι οι πέριξοι νομοί από τον Πατραϊκό μέχρι τον Κορινθιακό δεν του έχουμε δώσει την ανάλογη σημασία μέχρι σήμερα. Και δύο λόγια για την κατάδυση σε αριθμούς. Ο επισκέπτης τουρίστας που ασχολείται με καταδύσεις διακρίνεται κατά κύριο λόγο με υψηλή οικονομική απόδοση. Η μέση κατακεφαλή δαπάνη είναι μεγαλύτερη από 646 ευρώ. Και δύο λόγια για τα τεχνικά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου. Το προφίλ του σημείου προβλέπει πόντιση αρχαίων αντικειμένων όπως μινιατούρες. Ενδεικτικά, τμήματα από κορινθιακή τριήρη, βυζαντινό δρόμονα, σαρκοφάγους και χελάνδριο. Στοιχεία καθοδηγούμενης κατάδυσης μέχρι 40 μέτρα. Ο επισκέπτης ενημερώνεται για την ιστορία των υποβρύχιων ιστορικών αντικειμένων και μπορεί να συμμετέχει σε υποβρύχιες δραστηριότητες εντοπισμού, καθαρισμού, φωτογράφησης και χαρτογράφησης των αντικειμένων. Επίσης, στη στεριά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολιτήριο και ο επισκέπτης αυτοδίτης μπορεί να αγοράσει από το πολιτήριο αναμνηστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την θεματική ταυτότητα του καταδυτικού σημείου. Η βασική υποδομή, η κτηριακή, είναι για σημείο υποδοχής επισκεπτών, σεμιναρίων και πολιτήριο. Αυτά τα τρία πράγματα θα προβλέπει στη στεριά. Αυτή είναι μία προγραμματική μας θέση για κατασκευή και λειτουργία δύο καταδυτικών πάρκων στους δύο κόλπους Σαρωνικό και Κορινθιακό σε συνεργασία πάντα με ιδιώτες.